centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Δήμο, καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα από την Νέα Υόρκη. Και ξημερώματα στη Νέα Υόρκη. Ξημερώματα στη Νέα Υόρκη. Ξημερώματα. Ναι, είναι 6.30 ώρα το πρωί. Δήμο, τι ακριβώς γίνεται και εκεί, γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό το θέμα και για την Ελλάδα είναι σημαντικό, αλλά ιδιαίτερα για την Καστοριά. Φαντάζομαι μαθαίνετε τι γίνεται και εδώ. Είμαστε μέσα στις 4-5 κόκκινες περιοχές, κόκκινους νομούς της χώρας. Ναι, τα διαβάζω, αγαπητέ μου Χρήστο. Είναι μια δύσκολη στιγμή που ζούμε όλοι μας. Όχι μόνο εμείς εδώ οι Καστοριανοί της Νέας Υόρκης, αλλά περισσότερο και εσείς βέβαια στην Καστοριά. Και η Νέα Υόρκη όμως δεν πάει καθόλου πίσω, έτσι. Είναι από τις πόλεις που έχουν χτυπηθεί αλίπητα από τον ιό. Σωστά. Εδώ μας χιλιάδες νεκρούς. Ναι, εδώ η κατάσταση είναι όντως απελπιστική. Δεν υπάρχουν καθόλου υλικά, δεν υπάρχουν καθόλου μάσκες, γάντια στα νοσοκομεία. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και γενικά μας βρήκε ο κορονοϊός απροετοίμαστος. Άρα λοιπόν, φαινόμενα που βλέπουμε και στην Ελλάδα με ελλείψεις αντισηπτικών, γαντιών, μασκών, προστατευτικών κτλ. Δεν είναι κάτι που το συναντάμε λοιπόν μόνο εδώ, αλλά και σε ένα τόσο προηγμένο κράτος. Σωστή παρατήρηση. Ναι, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και εδώ και στα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς του Μαχάταν, της Νέας Υόρκης. Ναι. Δήμο, σε όλη αυτή την κοινότητα και των Καστοριανών, αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι όλοι είστε και εσείς με τις προφυλάξεις. Στο σπίτι, κόβετε μετακινήσεις. Μένουμε στο σπίτι. Ναι. Βεβαίως, αυτό το καταλάβατε. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Δήμο, είναι το εξής. Δήμο, μου άκουμε λίγο. Θέλω να λίγο να σε ρωτήσω. Το καταλάβατε αμέσως ότι πρέπει να είστε σπίτι? Σας το είπαν αμέσως ότι πρέπει να πάτε σπίτι ή σας το είπαν εκ των υστέρων με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλούς θανάτους? Νομίζω ότι γενικά άργησαν. Άργησε να γίνει ενημέρωση και γενικά εδώ στη Νέα Υόρκη τουλάχιστον άργησαν να κλείσουν και τα σχολεία, τα τοπικά σχολεία. Μάλιστα. Και ο λόγος ήταν, υπήρχε μεγάλος διάλογος και συζήτηση, γιατί τα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα διατροφής στο σπίτι, ο Δήμαρχος γενικά καθυστέρησε τουλάχιστον 1 με 10 μέρες να κλείσει τα δημοτικά σχολεία όλες τις περιοχές της Νέας Υόρκης, λόγω ότι τα παιδιά αυτά δεν είχαν τη δυνατότητα να φάνε. Έγινε ένας μεγάλος τεράστιος διάλογος, υπήρχε κίνδυνος να μην πάνε οι καθηγητές στις τάξεις και τελικά ο Δήμαρχος της πόλης αποφάσισε να κλείσει τα σχολεία γύρω στις 15 με 18 Μαρτίου, αν κάνω λάθος. Ναι, αργήσαμε να πάρουμε αποφάσεις, είτε και στο τοπικό level, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, καθώς επίσης και στο federal, στο ομοσπονδιακό. Ο πρόεδρος Τραμπ άργησε να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Εσείς όμως, ακούγοντας το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο και τι γίνεται ακόμη και εδώ στα δικά μας μέρη, μήπως προφυλαχθήκατε λίγο παραπάνω και πριν σας τα πει και ο πρόεδρος Τραμπ? Κοιτάξτε, το καλό είναι ότι είχαμε ενημέρωση ότι γινόταν στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Εσείς κατά κάποιο τρόπο είστε μπροστά από εμάς τουλάχιστον 1 με 2 εβδομάδες. Μάλιστα. Αλλά παρόλα αυτά, δυστυχώς υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις. Παρόλο που να κάτσουμε σπίτι, γενικά όλα τα προϊόντα, τα απαραίτητα τα οποία τα χρειαζόμαστε σε αυτές τις κρίσεις δεν υπήρχαν στο σούπερ μάρκετ γιατί είχαν εξαλειφθεί. Να υποθέσω λοιπόν ότι η ζωή και των Καστοριών, να υπενθυμίσω ότι μιλάμε πάντα, είμαστε συνδεδεμένοι με Νέα Υόρκη αυτή την ώρα, συνομιλούμε με τον πρόεδρο των Καστοριανών της Αμερικής, τον κύριο Δήμο Σιώκη, για να δούμε τι γίνεται και με τους δικούς μας ανθρώπους σε αυτές τις περιοχές που έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα επίσης. Να υποθέσω λοιπόν, Δήμο, ότι η ζωή και η δική σας και των οικογενειών σας είναι ακριβώς όπως και η δική μας, σε καραντίνα, σε περιορισμό μετακινήσεων, έχετε και αυτά τα μέτρα? Ορισμένα από αυτά, ναι. Εδώ να ξέρετε, δεν έχει απαγορευτεί η κίνηση. Εμείς 8 η ώρα εδώ σταματάμε, ξέρεις. 8 η ώρα τέλος. Ορίστε. Εμείς εδώ 8 η ώρα μέσα. Ναι, το ξέρω. Όχι, εδώ πέρα δεν υπάρχει απαγόρευση. Αυτό είναι το. Μπορείς να κυκλοφορήσεις, αλλά ο κόσμος δεν κυκλοφορεί γενικά. Εντάξει, απαγορεύονται, πρέπει να έχεις το λεγόμενο social distance, να έχεις μια απόσταση όταν περπατάς από τους άλλους 2 μέτρα.
τα δύο μέτρα αυτά είναι το πολύ βασικό και δεν είναι πρόστιμο αυτό να δεν υπάρχουν. Αλλά τα, γενικά το πάρκο, το Central Park είναι ανοιχτό. Ναι. Τις περασμένες μέρες μας έκανε αρκετό καλό καιρό. Οι εκκλησίες, Δήμο. Οι εκκλησίες. Οι εκκλησίες είναι απαγορεύονται εκκλησίες. Ο καινούριος αρχιεπίσκοπος εδώ, ο Ελπιδοφόρος, σταμάτησε τις εκκλησίες πολύ γρήγορα. Και οφείλω να ομολογήσω, ενώ στην Ελλάδα ακόμα το κουβέντιζαν από ό,τι διάβασα στα νέα, εδώ ήδη είχαν σταματήσει δηλαδή, οι εκκλησίες. Δηλαδή τώρα που θα έχουμε Πάσχα την άλλη εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα, θα είναι κλειστές και οι εκκλησίες και εκεί. Όπως και εδώ, εδώ θα λειτουργήσουν, αλλά δεν θα έχουν κόσμο. Αλλά δεν θα επιτρέπεται στα άτομα να πηγαίνουν στην εκκλησία. Άρα το ίδιο με εδώ και μας. Θα λειτουργήσουν οι εκκλησίες, αλλά χωρίς να μπορούν να πάνε οι πιστοί. Και το Χριστός Ανέστη, εσείς από πού θα τα ακούσετε? Μέσω του διαδικτύου, μέσω του ίντερνετ, μέσω της τηλεοράσεως. Ευτυχώς η τεχνολογία, αγαπητέ μου κύριε Νατζούλη, παίζει μεγάλο ρόλο στην εποχή. Αλλά. Τώρα πάμε λίγο και στα δυσάρεστα όμως, γιατί σε αυτή τη μάχη με αυτόν τον ιό, δυστυχώς και στους δικούς μας ανθρώπους εκεί στην Αμερική, έχουμε τρεις απώλειες, Δήμο, τρεις Καστοριανοί. Έχασαν τη ζωή τους. Τρεις συμπολίτες μας, τρεις Καστοριανούς. Βέβαια είχαν και κάποια υποκείμενα νοσήματα, αλλά χάσαμε έναν 60χρονο ο οποίος πέθανε από βίες από τον κορονοϊό. Πολύ πρόσφατα. Μάλιστα και με παιδιά και με οικογένεια. Οι άλλοι δύο ήταν μεγάλοι σε ηλικία και με κάποια υποκείμενα νοσήματα. Τρεις λοιπόν απώλειες μετράει η Καστοριά στην Αμερική από τον κορονοϊό, έτσι. Ναι, σωστά. Ελπίζω να μην χάσουμε τίποτα άλλα μέλη μας, γιατί ξέρετε, τα μέλη μας εδώ στο Νέα Υόρκη είναι κάποιες ηλικίες πάνω από 75 χρόνια, ο μέσο όρο. Ναι. Άτομα τα οποία ήταν στην Αμερική τη δεκαετία του 60 και του 70, λόγω της γούνας. Αλλά όλοι πάμε καλά. Από ότι ο σύλλογός μας είναι ανοιχτός, η γραμματεία μας δουλεύει. Μισό λεπτό. Βρίσκεστε στο κλαμπ εκεί, βρίσκεστε στη λέσχη σας. Βρίσκεστε στη λέσχη, επιτρέπετε. Ένα καλό που κάναμε σαν διοικητικό συμβούλιο, κλείσαμε πολύ νωρίς τη λέσχη μας. Το οποίο μαζεύε 30 με 40 Καστοριανούς, οι οποίοι πήγαν και παίρνουν την ώρα τους, είτε βλέποντας τηλεόραση, είτε παίρνοντας καμιά μπουρλότα, τάβλη, πίνοντας καφέ. Μπουρλότος στη Νέα Υόρκη. 12 Μαρτίου, κάναμε πολύ καλά. Βέβαια, ορισμένοι σκληροπυρηνικοί άσχησαν κάποια κριτική γιατί να κλείσει η λέσχη. Αλλά τώρα το καταλαβαίνουν βέβαια, γιατί ο λόγο το κλείσαμε και αποφασίσαμε πολλά πράγματα να γίνουν πολλά κρούσματα. Πάντως, μιλάτε με την τεχνολογία μεταξύ σας, γιατί δεν πρέπει να χαθεί και η επαφή. Αφού υπάρχει τεχνολογία, λοιπόν, τουλάχιστον να μην χάσουμε επαφή. Και είναι καλό να ρωτάτε τι κάνεις εσύ, τι κάνω εγώ, πώς πάει ο άλλος, τι γίνεται, κάπου να μην χαθείτε. Φαντάζομαι. Ναι, ναι, γίνονται αυτά και γίνονται και μέσα, επίσης και μέσω τηλεφώνου. Η γραμματέα μας κάθε Δευτέρα παίρνει τα μέλη μας τα οποία δεν έχουν σύζυγο ή σύζυγο. Τους παίρνει τηλέφωνο και τους ενημερώνει να δει πώς είναι τα πράγματα στο σπίτι τους. Τώρα, Δήμο, έχετε ήδη στείλει κάποια σοβαρά χρήματα σαν βοήθεια στην Ακαστοριά. Και μαθαίνουμε ότι παρά την κατάσταση που υπάρχει εκεί, θα στείλετε κι άλλα. Θέλετε να μας μιλήσετε λοιπόν. Τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι τώρα και τι έρχεται επίσης από εδώ και πέρα? Ναι, σωστά. Μέχρι στιγμής ο Σύλλογος Καστοριών Νέας Ομόνοιας Νέας Υόρκης έχει αποστείλει το ποσό των 10.000 δολαρίων. Ναι. Έχουμε συγκεντρώσει άλλα 15.000 δολάρια. Τα οποία τα έχετε στείλει, πού τα 10.000? Δήμο, τα 10.000 πού έχουν πάει ήδη? Πάει ήδη. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια φανταστική συντονιστική ομάδα, είναι η απόφοιτη της τάξης του 81 του Λυκείου. Μάλιστα. Αυτή η ομάδα έχει κάνει θαύματα. Οι απόφοιτοι αυτοί, οι οποίοι μένουν είτε στην Καστοριά, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Πάτρα, είτε Αθήνα, ή Φραγκφούρτη και Νέα Υόρκη, έχουν βαλθεί και έχουν συγκεντρώσει αρκετά λεφτά, τα οποία πηγαίνουν σε προμηθευτές είτε της Αθήνας είτε Θεσσαλονίκης για άμεσες ανάγκες του νοσοκομείου Καστοριάς. Αν λοιπόν για το νοσοκομείο Καστοριάς. Καλός μας φίλος και απόφυτος ο Γιώργος Τουμπίδης, ο οποίος δουλεύει στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Μάλιστα, ο οποίος μας ενημερώνει αφάνταστα για τις άμεσες ανάγκες, είτε είναι να αναλώσουμε υλικά είτε. Ο Γιώργος Τουμπίδης. Μάλιστα, είναι καλός μου φίλος, συμμαθητής μου και καθόμαστε και στο ίδιο θρανείο. Αχα, μάλιστα, ωραία. Οπότε λοιπόν. Ο οποίος ενημερώνει, Χριστό μου ενημερώνει σε καθημερινή βάση την Ελένη Πετρά, η οποία. Τι χρειάζεται η Ελένη Πετρά, η οποία μένει στην Αθήνα και έχει αναλάβει το οργανωτικό μέρος, η οποία έχει κάνει μια πολύ φανταστική δουλειά σε όλη την ομάδα αυτή των αποφύτων της τάξης του 81.
η οποία έρχεται σε συνεννόηση με τους προμηθευτές και με εμάς που βρισκόμαστε στο εξωτερικό και στη Φραγκφούρτη, και τροφοδοτούμε, στέλνουμε τα λεφτά για τις άμεσες ανάγκες για να γίνει η εξαγορά των ελληνικών. Τώρα έχετε μαζέψει άλλες 15.000 δολάρια. Σωστά, ναι, ναι. Ήδη κοιτάμε για κάποια μηχανήματα που μας έστειλε ο αγαπητός μας κύριος Τουμπίδης, με την Ελένη την Πετρά, με τον, με τον κύριο Μακρύδη, τον Παναγιώτη Μακρύδη που μένει στην Φραγκφούρτη, οι οποίοι και αυτοί έχουν κάνει μια σημαντική, έχουν μαζέψει γύρω στο νομίζω 12.000 ευρώ στην Φραγκφούρτη. Α, στην Φραγκφούρτη έχουν μαζέψει άλλα 12.000, ναι. Αυτά, ναι, είναι, ναι, ο Παναγιώτης ο Μακρύδης κάνει και αυτός μια φανταστική δουλειά στην Φραγκφούρτη. Είναι η όλα για το νοσοκομείο, έτσι. Όλα για το νοσοκομείο, Δήμο. Ε. Όλα πάνε στο νοσοκομείο. Είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες αυτών των ατόμων. Πάνε για τις άμεσες ανάγκες και στέλνουμε υλικό. Στέλνουμε πάντα υλικό, είτε στον Γρηγόρη το Χάτσι, τον διευθυντή του νοσοκομείου, είτε στον Γιώργο του Τουμπίδη, για το φοιτητή ή στον αποθηκάριο του νοσοκομείου. Ο σύλλογος μας έχει στείλει ήδη 2.000 μάσκες προτού τρεις εβδομάδες. Επίσης, να ξέρετε, έχουμε σαν σύλλογος εμείς σε Καστορία Ομόνια. Έχουμε παραγγείλει 10.000 μάσκες από την Κίνα, 7.000 εδώ για τη Νέα Υόρκη για τα μέλη μας και 3.000 για το νοσοκομείο Καστοριάς. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν πτήσεις. Είναι αυτή τη στιγμή οι μάσκες. Δεν υπάρχουν αεροπλάνα, δεν υπάρχουν πτήσεις είτε για την Αθήνα ούτε για τη Νέα Υόρκη. Υποτίθεται εμείς θα τις πέραμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά δυστυχώς η Federal Express, μία από τις εταιρείες, δεν βρίσκει αεροπλάνα για τη μεταφορά τη και είναι από ό,τι βλέπουμε είναι στο αεροδρόμιο του Πεκίνου. Και περιμένουν την επόμενη πτήση, την επόμενο αεροπλάνο για να έρθουν τελικά είτε εδώ στην Νέα Υόρκη ή στην Αθήνα. Ξέρεις τι θαυμάζω όσο μιλάς σε Δημό? Θαυμάζω ότι ενώ ζεις σε συνθήκες καραντίνας, ζεις σε συνθήκες όπως ζούμε εμείς, υπάρχει μυαλό, υπάρχει διάθεση, υπάρχει όρεξη να βοηθήσεις την πατρίδα. Είτε αν είσαι στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι επιπληκτικό αυτό. Όχι μόνο από μένα. Ενώ έχει το ζόρι κάθε οικογένεια. Και βρίσκονται σε όλο, ναι. Είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό. Υπάρχει η αγάπη, αυτή η αγάπη, η νοσταλγία για την πατρίδα μας, για την όμορφη πόλη μας στην Καστοριά. Και ελπίζω όλοι με την βοήθεια του Θεού να ξεπεράσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε αυτή την παγκόσμια κρίση. Δήμο, τι λένε εκεί τα πράγματα, γιατί όλο ο κόσμο και εδώ ξέρει και παρακολουθούμε και βλέπουμε. Πότε θα βγει ένα φάρμακο ή πότε θα βγει ένα εμβόλιο? Επειδή ακούτε εκεί και τα αμερικανικά μέσα, έχετε άμεση πρόσβαση και επαφή. Τι λένε για αυτό το κομμάτι, δηλαδή πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα διάβαζα σήμερα το πρωί, μιλάνε οι επιστήμονες της Οξφόρδης, μιλάνε για εμβόλιο για το φθινόπωρο. Μάλιστα. Όλα αυτά, αγαπητέ Χρήστο, παίρνουν χρόνο. Πρέπει να τα τεστάρεις, πρέπει να κάνεις τις έρευνες και τις δοκιμές και όλα αυτά. Ας ελπίσουμε. Γιατί είχα διαβάσει κάπου, Δήμο, ότι ακόμη και ένα απλό φάρμακο για οτιδήποτε άλλο, για να μπει κανονικά στην κυκλοφορία πρέπει να περάσουν δοκιμές 10 ετών. Σωστά. Τώρα τα πράγματα είναι αναλόγως το φάρμακο. Μπράβο, ναι, είναι πολύ απαραίτητες οι δοκιμές. Ναι. 10 χρόνια να φαρμακοποιηθεί. Γιατί όλα αυτά έχουν και επιπτώσει όλα τα διάφορα. Άμα πάει το λεγόμενο fast track, βέβαια υπάρχει αυτό το γρήγορο για να γίνει το γρήγορο, το οποίο παίρνει σχετικά γρήγορη άδεια, εάν είναι άμεση ανάγκη, όπως είναι και ο κορονοϊός. Υπάρχει και αυτός ο άμεσος δρόμος, ξέρω εγώ, για την άμεση εξυπηρέτηση και να βγάλει γρήγορα ένα προϊόν. Αλλά πιστεύουμε ότι μέχρι το φθινόπωρο, πιστεύουμε, γιατί τώρα όλες οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες έχουν ρίξει πάρα πολλά λεφτά στον κορονοϊό και εδώ οι Αμερικάνικες και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Αγγλία, από ό,τι διαβάζω. Και πιστεύω σύντομα να έχουμε αποτελέσματα. Σύντομα μιλάω το φθινόπωρο, βέβαια, γιατί τώρα το καλοκαίρι δεν αποκλείεται να έχουμε κάτι το καινούριο. Σωστό. Δήμο, με τις δουλειές τι γίνεται, γιατί το ρωτάνε εδώ και οι φίλοι που στέλνουν τώρα τα μηνύματα. Εμείς, όπως ξέρεις, εδώ είναι κλειστά τα καταστήματα, δεν είναι τίποτα ανοιχτό παρά μόνο τα απαραίτητα, κανένα σούπερ, κανένα φαρμακείο. Εκεί δουλεύετε? Εκεί υπάρχουν οι δουλειές ή όχι? Εγώ προσωπικά δουλεύω από το σπίτι. Έχω το προσωπικό μου το λάπτοπ και δουλεύω κανονικά από το σπίτι εδώ και 3 εβδομάδες. Η εταιρεία στην οποία δουλεύω μας έδωσε το δικαίωμα όλους τους υπαλλήλους. Να δουλέψετε από το σπίτι. 2-3 χιλιάδες, να δουλεύω. Αυτό υπάρχει και εδώ. Υπάρχει και εδώ. Αλλά όπου μπορεί να συμβεί, όπου μπορεί να δουλέψει από το σπίτι, σε δουλειά που μπορεί να δουλέψει. Γενικά αυτό το είχαμε το πρόγραμμα εδώ στην Αμερική. Από τις τεχνολογίες είμαστε πάρα πολύ αναπτυγμένοι. Δηλαδή δεν έπρεπε και πριν 3-4-5 χρόνια. Δουλεύαμε από το σπίτι για όταν υπήρχε άμεση ανάγκη. Αλλά γενικά όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά, τα εστιατόρια,
Μόνο τα φαρμακεία και τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά. Άρα και εκεί εμπορικά και τα λοιπά, κέντρα, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, εστιατόρια, όλα κλειστά. Όλα κλειστά. Είναι κλειστά, ο κόσμος δεν πάει, ο κόσμος πάει μόνο στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο. Τα εστιατόρια έχουν κλείσει, τα περισσότερα έχουν κλείσει βέβαια για delivery, take out το λεγόμενο, είναι ανοιχτά. Ναι. Αλλά πάλι και εκεί παίρνουν διάφορα μέτρα. Η ανεργία δυστυχώς καλπάζει. Σήμερα το πρωί θα ανακοινώσουν άλλα τα νούμερα της ανεργίας. Απολύονται άνθρωποι. Από 10 εκατομμύρια θέσεις. Απολύονται άνθρωποι. Απολύονται άνθρωποι δυστυχώς γιατί οι εταιρείες δεν μπορούν να τους συντηρήσουν. Παρόλο που έχει δοθεί ένα πακέτο κάπου 2-3 δισεκατομμυρία, ο πρόεδρος Τραμπ έχει κόψει πάρα πολύ χρήμα, ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει την οικονομία. Μην ξεχάσετε ότι έχουμε και εκλογές 5-6 μήνες το φθινόπωρο. Αλλά με τα προγράμματα που κάνει, δίνει πολλά λεφτά και σχετικά άτοκα, θα έλεγα, σε μικρές επιχειρήσεις. Να τους βοηθήσει και με τους εργοδότες και με τους υπαλλήλους που απασχολούν σε κάθε μικρή επιχείρηση, αλλά γενικά πιστεύουμε δεν ξέρω τι ποσά δίνετε εσείς εκεί σε σχέση με τα δικά μας, δεν ξέρω τι ποσά δίνουν εκεί για ενίσχυση, για δάνεια, για εργαζομένους, δεν ξέρω. Δεν είναι αρκετά ποσά. Τώρα θα δώσουν σε κάθε οικογένεια, σε κάθε άτομο το οποίο έχει κάποιους συντελεστές. Αν κάνει κάτω από 75.000 δολάρια το χρόνο, θα δώσουν 1.200 δολάρια για τον σύζυγο και τη σύζυγο. Οπότε σε μια οικογένεια μέσα όρο μπορούν να πάρουν κάπου 2.500 δολάρια λόγω του κορονοϊού. Αλλά το μεγαλύτερο που δίνει πολλά ποσά σε μικρές εταιρείες για να μπορέσουν να επιζήσουν αυτή την κρίση. Άρα λοιπόν περίπου μια οικογένεια θα πάρει λόγω κορονοϊού. Άρα για να συγκρίνουμε με τα δικά μας εδώ, περίπου μια οικογένεια στην Αμερική θα πάρει 2.500 δολάρια για τον κορονοϊό. Εδώ είναι 800 ή 600 κατά περίπτωση. Ναι, θα πάρει 1.200 και 1.200 για τους γονείς. Ναι. Και αν έχουν κάθε παιδί, 500 δολάρια για κάθε παιδί. Πάει δηλαδή σε επιχειρήσεις πολλά χρήματα για τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να σταθούν. Μάλιστα. Αυτές είναι οι διαφορές. Οι υποτίθεται θα γίνει κατάθεση στο λογαριασμό τους στις επόμενες 1 με 2 εβδομάδες. Μάλιστα. Αυτές είναι οι διαφορές λοιπόν ανάμεσα σε Αμερική και Ελλάδα. Εγώ, Δήμο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Που είχαμε αυτή τη σύνδεση να ξυπνήσεις χαράματα για την εκπομπή μας, να είσαι μέσα στα όρια της εκπομπής μας, για να μιλήσουμε, να τα πούμε και να χαρούμε πάρα πολύ να σε δούμε και το επόμενο καλοκαίρι εδώ μαζί. Όπως κάναμε αυτό το καλοκαίρι που ήσουν εδώ μαζί με το φίλο μας, τον Χρήστο το Λέκο. Είμαστε καλά, οι συμμαθητές. Οι συμμαθητές. Ναι. Υπομονή και επιμονή, θα περάσουμε όλοι μαζί αυτό το κίνδυνο. Ωραία. Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εμάς, καλή μέρα σε εσάς, γιατί μόλις ξεκίνησε η μέρα σε εσάς. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.